Η Ραφαέλα Στυλιανού βρίσκεται στο σπίτι του μάλλον επόμενου ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς. Βρισκόμαστε στο σπίτι του Νιαζή, του ανθρώπου που κέρδισε το εισιτήριο για το Ευρωκοινοβούλιο με το συνδυασμό του ΑΚΕΛ. Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου, λοιπόν, Εμιλία, κυρίες και κύριοι, έχει διοργανωθεί ένα μεγάλο πάρτι από φίλους, αγαπημένα πρόσωπα του κυρίου Νιαζή, τον οποίον θέλαν έτσι να τον συγχαρούν. Είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Νιαζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω έτσι με δύο-τρία λόγια να μου πείτε τα συναισθήματά σας σήμερα. Ποιοι οι επόμενοι στόχοι? Είναι μια όμορφη νύχτα εδώ. Βλέπετε, είμαστε όλοι μαζί. Είχαμε πει ότι εμείς υπηρετούμε την Αιωλική Κύπρο. Από την αρχή εδώ είναι Αιωλική Κύπρο. Είσαι όλοι μαζί. Τραγούδια, τουρκικά, ελληνικά, φίλοι, φίλες. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ ευτυχισμένοι όλοι μας. Έχω ακούσει με το που μπήκα εδώ στο σπίτι τα τραγούδια, όπως λες και εσύ, ελληνικά, τουρκικά, και σου λέω, κύριε Νιαζή, τα συναισθήματά σας, και μου λέτε είναι αυτό που ακούς. Ναι, ακριβώς αυτή η ατμόσφαιρα είναι τα συναισθήματά μου. Είναι και το όραμά μου όμως. Δηλαδή? Αυτοί μαζί. Όλοι μαζί. Αυτοί όλοι μαζί εδώ, τουρκοκύπριοι, Κύπροι. Είναι και το συναίσθημά μου, είναι και το μυαλό μου, είναι και το όνειρό μου. Λοιπόν, έτσι να, δεν θέλω να τα πολυλογώ. Έχω ακούσει κάτι και θέλω να μου πείτε αν αυτό ευσταθεί και αν είναι αλήθεια. Ότι τραγουδάτε πάρα πολύ καλά. Μου αρέσει να τραγουδήσω, όμως η κόρη μου διαφωνεί μαζί μου. Να τραγουδήσουμε μαζί, γίνεται. Η κόρη μου διαφωνεί, μου λέει, παπά, μην τραγουδάς, σε παρακαλώ. Γιατί, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, δεν θέλετε? Να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Έτσι, όλοι μαζί, για τον Νιαζή. Πάμε, όλοι μαζί.